Η κατάσταση, δυστυχώς, που εμφανίζουν οι ράμπες που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο, είναι άθλια. Με την έννοια ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, δεν εξυπηρετούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ιδιαίτερα ανθρώπους με αμαξίδια, αλλά και ανθρώπους που έχουν τραυματισμό και περπατάνε είτε με πατερίτσες είτε με μπαστούνι. Η ράμπα στην Δασκαλόπετρα, εμπροκειμένο, αρχίζει από το πουθενά, δηλαδή δεν έχει σύνδεση του πεζοδρομίου με τη ράμπα άμεση, μπορείτε να τη δείτε και στη φωτογραφία, και τελείωνε, τουλάχιστον μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, μέσα στη θάλασσα, αλλά υπερυψωμένη περίπου 50 εκατοστά από τον πυθμένα της θάλασσας, από τον βυθμό. Συνεπώς, ένας άνθρωπος με αμαξίδιο έπρεπε να κάνει βουτιά για να μπει μέσα στη θάλασσα. Το ίδιο δύσκολο ήταν και για ανθρώπους που γνωρίζω ότι επισκέπτονται το συγκεκριμένο σημείο της Δασκαλόπετρας και έχουν κινητικό πρόβλημα χωρίς να χρησιμοποιούν αμαξίδιο αναπηρικό και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Το δε ρεμπαγό, αυτό το κάγκελο το οποίο έπρεπε να είναι συνδεδεμένο άμεσα με την ράμπα, με το ξύλο δηλαδή, σε πολλά σημεία απέχει από τη ράμπα 20 έως 40 εκατοστά. Αυτό το κάνει δηλαδή δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αφενός και αφετέρου το γεγονός ότι το επάνω μέρος αυτού του κάγκελου είναι γυμνό, καίγεται με τον ήλιο και δεν μπορείς να το πιάσεις. Είναι δύο πολύ βασικές έτσι παρατηρήσεις που έχουμε κάνει από πολύ καιρό στο Δήμο και βέβαια βρεθήκαμε και μπροστά στην έκπληξη, η ράμπα που κατέληγε έστω και υπερυψωμένα μέσα στο νερό την ξύλωσε το κύμα και τώρα βρίσκεται πεταμένη παράπλευρα με την ράμπα η οποία τουλάχιστον μέχρι προχτές κατέληγε στην αρχή της ακτής, πράγμα το οποίο δεν εξυπηρετεί επίσης. Σε μία τυχαία συνάντηση που είχαμε με το Δήμο σήμερα, μου είπαν ότι αυτό φτιάχτηκε. Ελπίζω να φτιάχτηκε και να φτιάχτηκε σωστά. Κυρία Μιχάλα, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Δήμος, δημιουργήθηκε και μία ράμπα σε παραλία του Καταράκτη. Αυτή η ράμπα εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία, είναι ικανοποιητική? Πήγα και την είδα, διότι έτσι όπως μας κοινοποιήθηκε στην αρχή ήταν ένα πράγμα, θα το έλεγα, βάλτε το σε εισαγωγικά εσείς, το οποίο όχι μόνο ράμπα δεν θα μπορούσε να ονομαστεί, ήταν κάτι που όποιος το χρησιμοποιούσε κινδύνευε. Βέβαια έγιναν κάποιες διορθώσεις, από ό,τι τουλάχιστον είπαν κάτι και εκεί, γιατί πήγαμε χτες να την επισκεφτούμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ράμπα εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, δηλαδή ράμπα ανθρώπων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο. Είναι και επικίνδυνη και όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, το αμαξίδιο δεν χωράει σε πολλά σημεία. Και επίσης καταλήγει πού? Σε πέτρες, πάνω σε πέτρες. Δεν υπάρχει μία πρόσβαση προς τη θάλασσα. Υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία, με κινητική αναπηρία στον Καταράκτη, οι οποίοι χρειάζονται την θάλασσα, γιατί όπως γνωρίζουμε η θάλασσα δεν είναι μόνο διασκέδαση, δεν είναι μόνο αναψυχή, είναι θεραπεία. Αυτή τη θεραπεία και εν πάση περιπτώσει και αναψυχή να ήταν μόνο, είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να θέλει να πάει στη θάλασσα και ο Δήμος και το κράτος έχουν υποχρέωση να δημιουργούν την πρόσβαση, την απαραίτητη και ασφαλή. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάποιες, ας το πούμε, κατασκευές οι οποίες δεν εξασφαλίζουν τη σωστή πρόσβαση και την ασφάλεια. Διότι αν δεν έχεις σωστή πρόσβαση, δεν θα πας. Παραβιάζεται το δικαίωμά σου να θέλεις να πας στη θάλασσα. Αλλά αν δεν είναι ασφαλής όμως, τότε κάποιος ευθύνεται για τον όποιο τραυματισμό προκύψει. Και δυστυχώς όλες αυτές οι κακοτεχνίες εγκυμονούν
κινδύνους για τους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν. Είχαμε συζητήσει από την αρχή του καλοκαιριού και μάλιστα στις παραλίες που υπάρχει η μπλε σημαία, είναι υποχρέωση του Δήμου να έχει πρόσβαση προς τη θάλασσα. Δυστυχώς, με οι προσβάσεις που είχαν γίνει και στις παραλίες με μπλε σημαία, κατέληγε η ράμπα στην αρχή του κύματος.